Έρχεται το εγκεφαλικό. Όπως λέω. Φεύγω, θα βρω άλλη κόμενα, να είμαι εγώ καλά μωρό και από γυναίκες να είπα φεύγω, θα βρω άλλη κόμενα, να είμαι εγώ καλά μωρό και από γυναίκες να. Φόρεσα λευκό κουστούμι, γέμισα σταλό τη τσέπη. Είπα απόψε θα την κάνω, έτσι πρέπει. Έρμα πάτησα το ναζί, έβαλα πέρα στα μάξι. Είπα απόψε η καρδιά μου θα ξεχάσει. Οπα! Κι είπα φεύγω, θα βρω άλλη κόμενα, μάνα με εγώ καλά μωρό και από γυναίκες να. Κι είπα φεύγω, θα βρω άλλη κόμενα, να με εγώ καλά μωρό και από γυναίκες να. Καλησπέρα καρεκλάδες και μωράκια μου. Καλησπέρα, τι κάνετε, πώς που είσαστε. Λοιπόν, πάμε γρήγορα, ξουτ. Κάτω δεξιά θα δείτε ένα κουμπάκι που λέει εγγραφή. Εσύ που με παρακολουθείς και δεν έχεις κάνει εγγραφή, κάνε εγγραφή και πάτα δεξιά που έχει ένα καμπανάκι. Το βλέπεις το καμπανάκι, πατάς το καμπανάκι. Γιατί πατάς το καμπανάκι, γιατί κάθε φορά που θα βγαίνει καινούριο βίντεο θα έρχεται το μπουσάκο σου και θα σου λέει πράσινο ήταν παιδιά, πράσινο. Λοιπόν, θα έρχεται το μπουσάκο σου και σου λέει βγήκε καινούριο βίντεο. Αν θέλετε, όχι Παναγία, αν θέλετε μπλουζάκια, καπελάκια, κυπελάκια, καφέ, θέλω καφέ. Αν θέλετε καφέ, κυπελάκια, κουπίτσες το πρωί να πίνει η κοπέλα σας. Όχι Παναγία. Να. Αν η κοπέλα σας να πίνει το πρωί. Κουπίτσες, αν θέλετε κουπίτσες. Τι σέρνει που είσαι αγιώς και κουπίτσες. Δηλαδή μωράκι, hashtag μωράκι. Μπείτε εδώ στο teespring.com και ψωνίστε τα official προϊόντα του μπουσάκου σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μέσα από την καρδιά μου σας ευχαριστώ όλους ξεχωριστά που αγοράζετε τα προϊόντα. Λοιπόν, σιωπηλή πλειοψηφία, ακούστε. Επειδή τώρα είναι το τρίτο κομμάτι το οποίο είναι για εσάς, θέλετε να παίζουμε, θέλετε να μην παίζουμε. Εγώ θεωρώ ότι η σιωπηλή πλειοψηφία είναι η μεγάλη μου δύναμη. Είναι η μεγάλη μου δύναμη. Είναι. Σας ζητάω πολλά, όχι. Λοιπόν, σιωπηλή πλειοψηφία, εγώ θέλω τρία πράγματα. Εντάξει. Θέλω να μοιράζετε καρτούλες για μένα. Όχι, είδα. Ο να σου. Ο Μανούλα. Ωπα, το είδατε. Ωχ, Παναγία, το είδατε. Θα γυρίσω. Λοιπόν, σιωπηλή πλειοψηφία. Ακούστε. Τι γίνεται ρε παιδιά στους Άγιους. Σιωπηλή πλειοψηφία. Θέλω να κάνετε ένα like το βίντεο. Όπως είσαι σιωπηλή πλειοψηφία, πάτε ένα like. Γυρνάω εγώ το μάξι. Λοιπόν, σιωπηλή πλειοψηφία, πάτε ένα like στο βίντεο. Σιωπηλή πλειοψηφία. Πάτα δεξιά που λέει κοινοποίηση. Δεξιά κάτω λέει κοινοποίηση. Κάνε μια κοινοποίηση. Δηλαδή, σιωπηλή πλειοψηφία. Πατάς like και μετά πατάς κοινοποίηση. Τα πάτσες και το πιο σημαντικό από όλα. Σιωπηλή πλειοψηφία. Γράφουμε όλοι κάτω στα σχόλια. Γεια σου, μπούσα και από πού. Ρε μάγκες, ειλικρινά σας μιλάω. Αυτό γουστάρω. Αυτό πραγματικά γουστάρω. Γουστάρω. Έχω εδώ τις 10 περιοχές. Θα τις πω τώρα λίγο πιο κάτω. Όλοι θέλω κάτω στα σχόλια. Όλοι σιωπηλή πλειοψηφία. Όλοι. Ακόμα και αυτός ο καρεκλάς που γράφει σε κάθε επεισόδιο Μπουκιτσί Απωνίας, που δεν ξέρω αν υπάρχει Μπουκιτσί Απωνίας, με κοροϊδεύει, με τρολάρει, είναι τρολ του διαδικτύου. Όλοι θέλω κάτω στα σχόλια. Τώρα εγώ αυτό θέλω. Θέλω αυτή είναι η δύναμη μου να τη βλέπω. Όλοι ρε. Γεια σου, μπούσε και από πού. Να ταξιδεύω νοερά με, στο μυαλό μου. Τι γίνεται, παιδιά στους Αγίους. Να ταξιδεύω νοερά στο μυαλό μου σε όλες τις περιοχές. Λοιπόν. Όλοι κάτω στα σχόλια, τώρα όλοι ρε, γεια σου μπούσα και από πού είσαστε, από ποια περιοχή και τώρα κάνω δεξιά εδώ στο πεζόδρομο των Αγίων Ανάρκηνων. Εδώ. Παιδιά τι γίνεται στους Αγίους. Εδώ στο πεζόδρομο των Αγίων Ανάρκηνων, στο πεζοδρόμιο, ποδηλατοδρόμιο. Εδώ δεξιά λοιπόν.
Θα σας πω τις 10 σημερινές εποχές που είναι ευλογημένες. Θα πετάξουν οι Άγγλοι και οι Παετοί σήμερα από τις 10 αυτές τις περιοχές και θα έχετε ευλογία. Και όσοι μένετε σε αυτές τις 10 περιοχές θα βρείτε εύκολα μωράκια. Λοιπόν, γράφουμε όλοι κάτω στα σχόλια. Όλοι τώρα γράφτε. Δεν λέω τίποτα, ρε. Αν δεν κάνετε like τώρα και δεν γράφετε, δεν λέω τίποτα. Λοιπόν, γράφουμε όλοι κάτω στα σχόλια. Γεια σου, Μπούσα, και από πού, και ετοιμαστείτε με μια ανάσα. Έτοιμοι με μια ανάσα. Καθίστε την παρόκεινη ανάσα. Λοιπόν, γεια σου, Μπούσα, από Σέριφο, Τύρναβο, Σταυρό Λαμίας, Νέα Υόρκη, Ζευγολατιό Κορινθία, Σαλαμίνα, Νέα Αρτάκη, Ιταία Φλόρινα, Φάρμακ των Κονέκτικατ. Το έχετε κάνει ψηλά στο Κονέκτικατ. Μπουκιτσί, Απωνία. Έξω πουστι! Α, τον μπάλα τον καρέκλα. Αυτό το γράφει σε κάθε επεισόδιο. Μπουκιτσί, Απωνία. Έλα να αυτή η Μπουκιτσί, Απωνία. Λοιπόν, αυτές είναι οι 10 σημερινές περιοχές οι οποίες έχουν την ευλογία των Άγιων Κυπαετών. Και πάνω από εσάς θα πετάξουν μωράκια. Όλοι κάτω στα σχόλια. Γεια σου, Μπούσα, και από πού. Και θα μου πείτε τι έχουμε να κάνουμε σήμερα. Το σημερινό επεισόδιο λοιπόν είναι το δεύτερο επεισόδιο. Θυμάστε το με κάλεσαν στην αστυνομία το 1. Αυτό λοιπόν, καλά μου παιδιά, είναι το με κάλεσαν στην αστυνομία το 2. Έχουν περάσει σχεδόν 2 μήνες που μου έχουν πάρει το δίπλωμα. Όχι ακριβώς 2, αλλά σχεδόν 2 μήνες. Άρα νομίζω ότι η κλίση που μου έχουν κάνει από την αστυνομία αυτή τη στιγμή, δεν θέλω να το κακομελετήσω. Αλλά είναι για να μου δώσουν το δίπλωμα. Είναι για να μου δώσουν το δίπλωμα, καλά μου παιδιά. Και να σας πω κάτι που δεν το υπολόγιζα. Νόμιζα στην αρχή θα είναι εύκολο. Λέω, έλα μωρέ, χωρίς δίπλωμα, σιγά δεν σταματάω. Free rider, η ζωή είναι ωραία. Στα κίδια μου όλα. Όχι παιδιά μου, καλά, δεν είναι τόσο απλό. Να ξέρετε ότι αν σας σταματήσουν χωρίς δίπλωμα, με έναν έλεγχο που να κάνω κινητό, φαίνεται ότι δεν έχετε δίπλωμα. Φαίνεται, επομένως είναι πολύ μεγάλο το ρίσκο, διότι διότι μπορείς να ρισκάρεις να μην, αν σε σταματήσω, σου αλλάξαν τα φώτα. Και η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω τι με πρωτοστεναχώρησε από όλα, παιδιά. Τα μωράκια. Ο Πορτογάλι. Τα μωράκια, παιδιά. Τα μωράκια που κλαίγανε και μου λέγανε, Μπούσα, θέλουμε να έρθουμε κάτω από τις θερούγες σου, έλα να μας πάρεις. Και σηκωνόμουν μέσα στην καλή χαρά και έλεγα, μωράκια μου έρχομαι. Και την ίδια στιγμή έλεγα, πού πας ρε καρέκλα, δεν έχεις δίπλωμα και άμα σε σταματήσουν τι θα κάνεις. Και έλεγα, πρέπει να μοιράζω καρτούλες, δεν θα φτάσουμε τις 1000 καρτούλες. Και από την άλλη έλεγα, αν όμως με πιάσουν δεν θα ξαμοιράσω ποτέ καρτούλες. Αυτό που θέλω λοιπόν να πω σε όλους είναι το εξής. Οι μαλακίες πληρώνονται και τη δικιά μου μαλακία την πλήρωσα με την αφαίρεση του διπλώματος. Ευτυχώς τώρα είναι 10 μέρες πριν το δίπλωμα. Άρα για να με καλούνε τώρα είναι για καλό. Να μου πούνε εντάξει, ήσουν πώς πας στη φυλακή και λένε βγες, πρώτερο βίο, αυτό. Πάρ' το και 10 μέρες πιο νωρίς. Αλλά παιδιά μου, πραγματικά σας μιλάω, ήταν πάρα πολύ δύσκολα να είσαι χωρίς δίπλωμα. Πάρα πολύ δύσκολα. Είδα έπρεπε να πάω στην outlaw side, δηλαδή στην παράνομη ζωή, και να κυκλοφορώ χωρίς πινακίδες και να με κυνηγάνε και άμα μπορείτε να με πιάσετε. Αλλά όταν έχει μια κάμερα και τέτοια πράγματα δεν μπορείτε να τα κάνετε. Ποτέ μου δεν τα έχω κάνει εγώ αυτά τα πράγματα. Δεν ξέρω τι είναι αυτά τα πράγματα, καταλάβατε. Αχ, Παναγιά μου, λοιπόν. Και με έχουν καλέσει τώρα, γυρνάω, το μεταξύ με έχει πιάσει πολύ. Είμαι καρεκλάς γιατί έχω συγκεκριμένη ώρα ραντεβού. Και εγώ αυτή τη στιγμή καθόμουν και γράφω επεισόδιο. Δηλαδή, πες να πάω εκεί και εκεί που να πάω το δίπλωμα μου, καρεκλά. Τι ώρα είχαμε ραντεβού, δεν ήρθες. Δεν ήρθες, καρεκλά. Στο παίρνουμε. Έλα να το πάρεις από εβδομάδα. Λοιπόν, έλα. Φιλιά, για τα λέμε σε λίγο. Πάμε να πάρουμε το δίπλωμα. Καλά, μου παιδάκια. Πήρω πού σα το δίπλωμα. Μωράκια, ετοιμαστείτε, μωράκια. Πληθείτε, ξυριστείτε, κάντε αποτρίχωση. Βαφτείτε, βάψτε τα μαλλιά σα, τι ρίζε σα όλα. Βαφτείτε, έρχεται ο Μπούσα. 2-2. Γκομάκο, ετοιμάσου να δώσει καρτούλα. Λοιπόν, πού πάω από τα γιο σα, ο Αγίου Μπίλε. Φιλιά, για τα λέμε σε λίγο. Παιδιά, το είδατε. Κι άλλο. Τι γίνεται, παιδιά. Πάμε καλά. Παιδιά, έχω δύο μήνες να το δίπλωμα. Καταλάβατε εσείς τώρα. Έχω δύο μήνες το δίπλωμα, παιδιά, γιατί είναι καλά. Τα βλέπω όλα. Αυτοκίνητα, καμάξια. Λοιπόν, το είδατε αυτό. Πάμε, ούτε σας πάω στο Αγίους, παιδιά. Να, το είδατε, καρτούλα δεν έχω βγάλει, αλλά κάτσε να το βρούμε.
Ρε πούστη μου, είμαι κατέμις. Ρε πούσα, θα πάω να πάρεις το δίπλωμα. Δηλαδή τώρα αντί να πάω να πάρω το δίπλωμα, κάθομαι και γυνηγάω μωράκια στην πλατεία στο ίδιο. Δηλαδή ρε φίλε, δεν μου φταίει κανείς. Καθίστε, θα περάσω ο Σπανταλούτσα. Ξανακατέβηκα εδώ. Λοιπόν, τα λέμε σε λίγο. Πάμε να πάρουμε το δίπλωμα. A few moments later. Να 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 να. Do do be do be. 2 hours later. Έλα ρε πόντιε! Καβιάρι! Θα λιποθυμίσω έξω από το συνεγκορμιό. Θα λιποθυμίσω έξω από το συνεγκορμιό. Έρχεται το κεφαλικό. Πάμε λίγο πιο κάτω μόνο. Λίγο πιο κάτω. Δεν είμαι καλά. Πάμε λίγο πιο κάτω αυτό. Πάμε λίγο πιο κάτω. Δεν είμαι καλά αυτή τη στιγμή, να ξέρεις. Δεν είμαι καλά. Πάμε απλά λίγο πιο κάτω. Ζαλίζομαι. Θα πέσω πάνω στο αστυνομικό τμήμα. Θα πάθω κεφαλικό. Απλά σας το λέω, θα πάθω κεφαλικό. Δεν λειτουργεί χέρι από ό,τι. Παιδιά, σας μιλάω αυτή τη στιγμή και τρέμω. Θα κάνω λίγο δεξιά και τρέμω. Ζαλίζομαι αυτή. Δεν έχω ζάλιζο. Κάθεστε παιδιά, κάτσε μια σκιά. Κάθεστε να κάτσε μια σκιά, θα βάλω τα κλάματα. Παιδιά, δεν με καλέσανε για να μου δώσει το δίπλωμα. Γιατί θέλετε τώρα και 10 μέρες και λέω θα μου το δώσουν πιο νωρίς. Δεν με καλέσανε για να μου δώσει το δίπλωμα. Ωραία, πούστη. Παιδιά, ζαλίζομαι. Θέλω να ρουλιάξω. Που με καλέσαν να πούνε ότι υπάρχει δεύτερη κλίση. Ένα μήνα μετά από εκείνη την πρώτη. Ένα χρόνο σχεδόν πριν. Και ότι επειδή κάπως μου το είπε, είναι η ίδια παρανομία, να το πω έτσι, παρανομία στην παρανομία. Το δίπλωμα δεν θα μου το δώσουν σε 10 μέρες αυτή τη στιγμή. Το δίπλωμα θα μου το δώσουν σε 6 μήνες. Και εγώ αυτή τη στιγμή σας μιλάω, δεν ξέρω τι να κάνω τώρα. Θέλω να βάλω τα κλάματα. Θέλω να πέσω κάτω εδώ και να κλαίω. Θέλω να σπάσω πράγματα. Θέλω. Το δίπλωμα θα μου το δώσουν σε 6 μήνες. Δεν ξέρω τι θα κάνω. Έχω θέμα τεράστιο αυτή τη στιγμή. Τι θα κάνω. Πες. Όχι φίλε. Πέρα από την πλάκα τώρα μου έχουν πει όχι τα πόδια. Γκρομάκο, δεν είμαι καλά. Δεν είμαι καλά.
Παιδιά, έχω πήγα με χαρά. Πήγα με χαρά και αυτή τη στιγμή βρίσκομαι σε σοκ. Αυτή τη στιγμή έχω πάθει σοκ. Πήγα με χαρά ότι θα το πάρω και μια εβδομάδα πιο νωρίς. 10 μέρες πιο νωρίς από το προκαθορισμένο. Έχω σοκ αυτή. Είμαι σε σοκ αυτή τη στιγμή. Είμαι σε σοκ. Έλα. Έλα, καρέκλα. Πού είσαι? Πήγα σήμερα, θυμάσαι που σου είπα χθες ότι με καλέσανε από την αστυνομία. Ναι, πάντα. Φίλε, πήγα σήμερα, λέω 10 μέρες πιο νωρίς. Λογικά θα μου το δώσουνε. Ναι. Και πήγα εκεί και μου λέει το παλικάρι πάνω. Μου λέει υπάρχει και δεύτερη κλίση. Έλα, ένα μήνα μετά. Και ότι απλά σε ενημερώνω, μου λέει ότι πρέπει να υπογράψει εδώ ένα χαρτί και το δίπλωμα όχι, δεν θα το πάρεις τώρα. Το δίπλωμα τώρα πάει σε 6 μήνες. Και χάθηκα. Χάθηκα. Παραπάτησα μέσα στο γραφείο και πήγα να βάλω τα κλάματα. Αυτή τη στιγμή για κάποιο λόγο είμαι έξω από το πάρκο του Τρίτσι. Βλέπω σκυλιά να περνάνε, να χέσουν, δεν ξέρω τι κάνουν. Κόσμος, οι μη γυμνοί να τρέχουν. Είμαι στο πάρκο του Τρίτσι με τον κλωμάκο. Δεν έχω συνειδητοποιήσει τι έχει γίνει. Άκου να σου πω κάτι. Εγώ 6 μήνες, φίλε, χωρίς δίπλωμα, δεν με ενδιαφέρει. Το λέω. Ελάτε να με πιάσετε. Το λέω. Στο λέω ειλικρινά. Άκου να σου πω. Ελάτε να με πιάσετε. Θα είμαι χωρίς πινάκι, θα τρέχω. Όποιος θέλει, ας έρθει να με πιάσει. Εγώ έχω 6 μήνες χωρίς δίπλωμα. Έκανα υπομονή ένα μήνα. Δεν μπορώ. Θα πάτε κεφαλικό, μαλάκα, πέφτω. Πέφτω στα σύρματα του Τρίτσι. Δε μαλάκα, θα αρχίσω να θα κάνω τα σκυλιά, θα γίνει τίποτα, κάνουν το λύκο, πανεβαίνουν πάνω στα σήματα. Εγώ 6 μήνες, χωρίς την πράγματα δεν μένω. Λοιπόν, σταμάτα, επειδή έχω τραβήξει τα πάντα από σένα, πήγαινε ξανά πίσω και θα σου δώσει το δίπλωμα, καρεκλά, γιατί έχω τραβήξει πάρα πολλά. Και άλλη φορά μην τρέχεις στην Αττική Οδό, άντε καρεκλά. Πήγαινε πάρε το δίπλωμα. Μιλάς σοβαρά τώρα. Μιλάς σοβαρά, έχεις κάνει τέτοιο πράγμα. Απ' τη μία αυτή τη στιγμή μου έρχεται να βάλω τα κλάματα από χαρά και την άλλη να σε σκοτώσω. Πες μου, έχεις κάνει τέτοιο πράγμα. Έκανες μαλακία εκεί. Θα σε καμίσω, αλλά σε αγαπώ. Ένα του γάμισο, φιλιά, γεια. Είπα φεύγω, θα βρω άλλη κόμενα, να με εγώ, καλά μωρό και από γυναίκες, να. Είπα φεύγω, θα βρω άλλη κόμενα.